Πλήθος αθλητών συμμετείχαν στον έκτο νικηφόριο δρόμο. Ατομικό δίαθλο, αγώνα δρόμου και δυναμικό βάδισμα, σκυταλοδρομία, παιδικούς αγώνες, ποδηλατοβόλτα, φυσιολατρική περιπατητική διαδρομή βουνού και αγώνα διάθλου περιελάμβανε η πλούσια αθλητική διοργάνωση που στέφθηκε και φέτος με επιτυχία. Φίλοι, το ξεχνάτε φίλες και φίλοι και να είστε πάντοτε κοντά σε όλα τα αθλητικά δρόμενα, όχι μόνο της Κρήτης, αλλά ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας. Οι δρομείς απολαμβάνουν τη διαδρομή μέσα από τους παραδοσιακούς οικισμούς που περνάνε από την περιοχή μας. Ο κόσμος τους έχει αγκαλιάσει παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Η φιλοξενία των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά ήταν ένθερμη και ξεπερνούσε την κατήφια του καιρού. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι των χωριών ετοίμασαν νηστίσιμα και μη εδέσματα και το τραπέζι στήθηκε στον τερματισμό στον Καλονίκτη. Παρόλο τον ο καιρός δεν είναι μαζί μας, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε. Να προσφέρουμε στον κόσμο ό,τι μπορούμε, ό,τι το δυνατόν είναι και έχουμε έτοιμο. Και έχουμε και νηστίσιμο. Πιταράκια, σαλάτες, φρούτα. Όλο το χωριό βοήθησε με τον τρόπο του καθένας. Πρόκειται για μια αθλητική δράση που διοργανώνεται από το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνου και τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά και τον ΕΟΣ Ρεθύμνου, με χορηγία επικοινωνίας από τον όμιλο της Κρήτη TV. Κάνουμε μετά κρυθαράκι, που είναι καλό για τους αθλητές. Και θα κάνουμε και νηστίσιμο στο άλλο καζάνι. Θα κάνουμε νηστίσιμο με σάλτσα, μακαρόνι.